Είχαμε στα Χανιά αυτές τις 3 μέρες τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου. Ουσιαστικά μιλάμε για 1.100.000 Ευρωπαίους δικηγόρους που εκπροσωπούνται σε αυτό το όργανο. Αισθάνομαι τιμή για τα Χανιά που ήρθαν όλοι εδώ. Έχουμε μια παράδοση στη φιλοξενία, έχουμε μια παράδοση στο δίκαιο. Είμαστε έξω από το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου. Ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε και το δίκαιο και την ειρήνη με πολύ φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό πάντα. Και με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης, της ολομέλειας του ΣΥΣΙΣΟΝΤΕΕ, πρότεινα στο Δήμο Χανίων, στο Ίδρυμα και στο Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων να οργανώσουμε αυτή την ομιλία της Μπέριτ Ρέι Σάντερσεν. Είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα διεθνώς, μια σπουδαία νομικός, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης, η οποία με χαρά αποδέχθηκε και θα μιλήσει τώρα σε λίγο για το θέμα ειρήνη και δίκαιο. Είναι σημαντικό που στους φίλους των Χανίων έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Πιστεύετε από την επαφή που είχατε με όλους τους συναδέλφους σας αυτή την περίοδο και σήμερα προκύπτει ένα ενδιαφέρον και μια λογική για αλλαγή του νομικού συστήματος σε ευρωπαϊκές χώρες για να είναι πιο δίκαιο και πιο προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής? Και στην Ελλάδα, κοιτάξτε, έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα απονομής της δικαιοσύνης, χρόνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο δημοκρατικό μέρος του κόσμου. Μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να γκρινιάζουν διάφορα πράγματα που θα θέλαμε να είναι καλύτερα. Είπατε προηγουμένως για το προσφυγικό, για τις ανισότητες. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη είναι το μέρος που έχει το μεγαλύτερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, που το κράτος δικαίου μετριέται κάθε χρόνο, που παίζει σημασία για το κάθε τι. Φυσικά μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Η κάθε χώρα έχει νική της κυβέρνηση, η οποία ψηφίζεται από το λαό της. Χρειάζονται, αυτά γίνονται με μικρά βήματα, αλλά ήδη το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ομάδα κρατών που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις αρχές, νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας και το εκτιμάμε. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν, φυσικά, πολύ περισσότερα. Εμείς, σαν δικηγόροι, παλεύουμε γι' αυτό, για το κράτος δικαίου, για τις ελευθερίες. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και να εκτιμάμε αυτό που έχουμε.